Αναβρασμός της τάξης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς καλούνται να επιστρέψουν πίσω χρηματικά ποσά τα οποία αγγίζουν συνολικά τις 45.000 ευρώ. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για περικοπή δεδουλευμένων αφορά 60 εργαζόμενους του ΔΟΠΑΦΜΑΗ με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, συνολικού ποσού 45.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να αρνηθούν, έχουν όμως δικαίωμα δικαστικής προσφύγης. Τα δυσάρεστα νέα για την τσέπη τους αφορούν 60 υπαλλήλους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς όπως προέκυψε στη διάρκεια ελέγχου, η καταβολή της προσωπικής διαφοράς με βάση το νέο μισθολόγιο του 2011 δεν έπρεπε να καταβληθεί και παρά το γεγονός ότι το σχετικό χρηματικό ένταλμα είχε την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρόθεση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ήταν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούταν τη συγκεκριμένη καταβολή. Ούτως ή άλλως, την εποχή που δόθηκε αυτή, η καταβολή των δεδουλευμένων πέρασε κανονικά τον έλεγχο από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όμως, μετά την σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η διοίκηση του ΠΑΦΜΑ είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει την περικοπή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του συγκεκριμένου ποσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ καλούνται να επιστρέψουν πίσω από 300 έως 2.800 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Από κοινωνικής πλευράς φυσικά και δεν είναι εύκολο. Όμως από υπηρεσιακής, δεοντολογίας και εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, δηλαδή σεβασμός στις αποφάσεις του Υπουργείου που εποπτεύει το έργο και τη λειτουργία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ως δημοτικού οργανισμού, θεωρείται επιβεβλημένο. Για τα επίμαχα χρηματικά ποσά θα γίνει διακανονισμός σύμφωνα με τον Μαρίνο Πατακό, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται από τους εργαζόμενους το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής.